φιλόσοφος σήμερα, εξερευνώντας τις πολλαπλές όψεις του ρομαντισμού στη μουσική. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά θέματα να καλύψουμε, δεν μπορούμε να είμαστε διεξοδικοί. Η επιλογή μου πάντοτε είναι μέσα από κάποια συγκεκριμένα έργα να ανιχνεύουμε και τα επιμέρους ή γενικότερα στοιχεία που αφορούν το στυλ κάποιων συνθετών ή κινημάτων μέσα σε αυτήν την μεγάλη περίοδο. Οπότε θα δείτε να συμβαίνει ακριβώς αυτό και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καλύψουμε αρκετά, αν όχι όλα. Και βεβαίως από Θεού άρξαστε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον ρομαντισμό εάν δεν μιλήσουμε για τον Ludwig van Beethoven. Και θα καταλάβετε στο αμέσως επόμενο slide συγκεκριμένα γιατί. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την ιστορία ενός Αμερικανού μουσικολόγου, του Donald J. Grout, το οποίο μας δίνει ακριβώς το που είμαστε αυτήν τη χρονική περίοδο, γύρω στο 1820, λίγο πριν, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά τα όρια δεν ανιχνεύονται συγκεκριμένα ποτέ σε αυτές τις μεταβατικές περιόδους, αλλά είναι ένα τεχνητό συμβατικό ορόσημο για μας τους ιστορικούς και όχι μόνο. Ο Μπετόβεν λοιπόν, λέει ο Γκράουτ, ήρθε στο προσκήνιο σε μια ευνοϊκή ιστορική στιγμή. Γιατί? Γιατί κληρονόμησε από τον Χάιντν και τον Μότσαρτ ένα στυλ και ορισμένες μουσικές φόρμες οι οποίες ήταν καλά ανεπτυγμένες, αλλά άφηναν κι άλλο περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη. Έζησε σε μια εποχή όπου νέες και ισχυρές δυνάμεις βρίσκονταν παντού στην ανθρώπινη κοινωνία, δυνάμεις που τον επηρέασαν έντονα και έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο έργο του. Ο Μπετόβεν, όπως ο Ναπολέον και ο Γκέτε, ήταν παιδί της τρομερής αναταραχής που σιγόβραζε σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα και είχε ξεσπάσει εκρηκτικά με τη Γαλλική Επανάσταση. Από τη σκοπιά της ιστορίας, το έργο του Μπετόβεν οικοδομήθηκε πάνω στα επιτεύγματα της κλασικής περίοδου. Με τη βοήθεια εξωγενών περιστάσεων και τη δύναμη της ίδιας της μεγαλοφυΐας του, έδωσε νέα μορφή σε αυτήν την κληρονομιά και έγινε η πηγή των περισσότερων χαρακτηριστικών της ρομαντικής περίοδου. Αλλά εκείνος δεν είναι ούτε κλασικός ούτε ρομαντικός. Είναι ο Μπετόβεν και η μορφή του δεσπόζει σαν ένας κολοσσός με τα πόδια του να απλώνονται και στους δύο αιώνες ή και στις δύο εποχές του κλασικισμού και του ρομαντισμού. Ο Μπετόβεν υπήρξε ο προπάτορας όλων και αυτό είναι απολύτως γλαφυρό σε αυτήν την φανταστική απεικόνηση του Joseph Tannhäuser, όπου βλέπουμε στην ουσία όλα, σχεδόν όλα, τα κύρια χαρακτηριστικά της ρομαντικής περίοδου στις τέχνες. Και εξηγούμε. Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι έξω από το παράθυρο επιπλέοντας πάνω στο νερό, δεξιά επάνω, είναι φυσικά ο Ludwig van Beethoven, ο οποίος είναι η πηγή της έμπνευσης για όλους τους μουσικούς της ρομαντικής περίοδου. Εδώ είναι συμβολική η παρουσία του, ο Αδριάντας που επιπλέει πάνω στο νερό, κάτι που δεν κατάφερε ούτε ο Ιησούς νομίζω να το κάνει, παρόλα αυτά ο Λούντβιχ το έχει καταφέρει εδώ, είπαμε είναι φανταστικό. Και φυσικά αυτή η ομάδα που βλέπουμε σε αυτήν την φανταστική συνάθρηση είναι επίλεκτη. Με τον Φραντς Λιστ στο πιάνο να αυτοσχεδιάζει και ο τίτλος στα γερμανικά είναι «Fantasierend». Οπότε έχουμε μία μετοχή εδώ πέρα, γιατί το ρήμα «Fantasierend» στα γερμανικά πάντοτε χρησιμοποιούνταν όταν κάποιος καθόταν στο πιάνο και αυτοσχεδίαζε, όπως πολύ συχνά έκανε ο Φραντς Λιστ, αντλώντας φυσικά πάντα έμπνευση από τον Μπετόβεν. Βλέπουμε στα δεξιά του την ερωμένη του, ακουμπώντας απαλά το κεφάλι της στο πιάνο, η Marie d'Agoult, και καθισμένη πίσω του, πάνω στην κόκκινη αυτή κουβέρτα, κάπα, μπέρτα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, είναι η Γεωργία Σάνδη, George Sand, γνωστή κατά κόσμον ως Aurore du Devant, η πολύ γνωστή συγγραφέας, λογοτέχνης, φεμινίστρια, τα παντελόνια νομίζω μιλούν ξεκάθαρα για τις πεποιθήσεις της, η οποία έχει απλώσει το χέρι της και δείχνει κάτι στον, εδώ διήστανται οι απόψεις, είτε πρόκειται για τον Αλφρέντ Μουσέ, είτε πρόκειται για τον Αλέξανδρο Δουμά πατέρα, τρεις σωματοφύλακες και ούτω καθεξής. Ανάμεσα τους όρθιος είναι ο Βίκτορ Ουγκό και πιο δίπλα βλέπουμε τον Παγκανίνη αγκαλιά με τον Αφρατούλη Ρωσίνη, έχοντας πλέον αφήσει τη σύνθεση. Και τώρα, αν μας ρωτούσε κάποιος ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού, βρε παιδί, κοιτώντας αυτόν τον πίνακα, πρώτα απ' όλα η στενή σχέση των τεχνών. Βλέπετε εδώ λογοτέχνες, ποιητές, μουσικούς, συνθέτες, και είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει πολύ πολύ πιο έντονα στην περίοδο του ρομαντισμού. Η μία τέχνη εμπνέεται από την άλλη. Αυτό θα το δούμε αμέσως στη συνέχεια. Ένας ποιητής εμπνέεται από έναν μουσικό και ένα έργο του. Ένας μουσικός εμπνέεται από ένα διήγημα, ένα ποίημα και συνθέτει ένα έργο το οποίο βασίζεται πάνω σε αυτήν την έμπνευσή του. Αυτή λοιπόν η στενή σχέση των τεχνών είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Βεβαίως η ύπαρξη του πιάνου εδώ σε ένα αστικό σαλόνι δεν είναι επίσης τυχαία, γιατί το πιάνο είναι το όργανο του ρομαντισμού par excellence, όπως τα λέγαμε, το κατεξοχήν όργανο που βρίσκεται σε κάθε σχεδόν σαλόνι, είτε αριστοκρατικό πολύ περισσότερο, αλλά και φυσικά στα αστικά σαλόνια, και είναι το όχημα της έκφρασης ελεύθερων αυτοσχεδιασμών, όπως βλέπουμε εδώ. Η μουσική πράξη συμβαίνει σε δύο χώρους στην περίοδο του ρομαντισμού, τον 10ο αιώνα για τον οποίο μιλούμε. Συμβαίνει είτε στο αστικό σαλόνι, είτε στην αίθουσα συναυλιών. Άρα μιλούμε για ένα πιο intim περιβάλλον ή για ένα περιβάλλον δημόσιας εκτέλεσης μπροστά σε πολύ κόσμο. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την επαφή μας με τη μουσική σαλονιού, ανιχνεύοντας λίγα πράγματα για το γερμανικό Lied. Πρόκειται λοιπόν για μια σύνθεση, όταν ακούμε Lied πάντοτε μιλούμε για μια σύνθεση για σολοφωνή με συνοδεία πιάνου. Πρόκειται φυσικά για το έντεχνο γερμανικό τραγούδι που προοριζόταν για εκτέλεση αρχικά στα σπίτια αυτών των ιδιωτών, όπως είδαμε προηγουμένως σε αυτόν τον φανταστικό πίνακα του Tannhäuser. Το Lied έγινε εξαιρετικά δημοφιλές ακριβώς τη στιγμή που οι συνθέτες ξεκίνησαν να αντλούν μαζικά την έμπνευσή τους από την ποίηση. Όπως βλέπετε στην τελευταία εκεί παρατήρηση, τα κείμενα είναι δανεισμένα από τη γερμανική ποίηση του 18ου και του 19ου αιώνα. Μιλάμε ακόμη και για ποίηματα τα οποία μόλις γράφονται και κυκλοφορούν. Ένας συνθέτης διαβάζει, εμπνέεται, κάθεται αμέσως στο πιάνο και σε λίγες ώρες είναι έτοιμο ένα νέο αριστούργημα, όπως αυτό που θα δούμε σε λίγο. Σημαντικοί συνθέτες του γερμανικού Lied, ο Franz Schubert, Βιενέζος, ο Φέλιξ Μέντελσον, Γερμανός, ο Ρόμπερτ Σούμαν επίσης, όπως και ο Γιοχάνες Μπραμς, που μόλον ότι γεννήθηκε στο Αμβούργο, έζησε αρκετά χρόνια στην Βιέννη. Και εδώ έχουμε τον πρώτο μας συνθέτη, ο νεαρός Φραντς Σούμπερτ, ο οποίος, όπως βλέπετε, έζησε μια πολύ πολύ σύντομη ζωή, πιο σύντομη ακόμη και από τον Μότσαρτ. Ο Σούμπερτ λοιπόν, που πέθανε στα 31 του χρόνια, εδώ τον βλέπουμε σε μια απεικόνηση ηλικίας περίπου 17 ετών, δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι, διαβάζει ένα εξαιρετικό ποίημα του πατριάρχη της γερμανικής λογοτεχνίας, του Johann Wolfgang von Goethe. Ο Goethe στην απεικόνισή μας εδώ από το 1828 είναι αρκετά μεγάλος, είναι 79 εδώ, ναι. Και το ποίημα που διαβάζει ο φίλος μας ο Σούμπερτ είναι ο Erlkönig, ο βασιλιάς των Ξωτικών. Ένα ποίημα το οποίο θα το μελοποιούσε ο Σούμπερτ και θα το παρουσίαζε αμέσως, ίσως και το ίδιο βράδυ, σε ένα αντίστοιχο σαλόνι όπως αυτό που βλέπουμε εδώ, σε έναν πολύ όμορφο πίνακα του Moritz von Schwind, ο οποίος βεβαίως τον ζωγράφισε αρκετά χρόνια μετά τον θάνατο του Σούμπερτ. Και εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε αυτό που ήταν εξαιρετικά δημοφιλές στην εποχή του και ειδικά στον κύκλο του. Μια Σουμπερτιάδα, δηλαδή ένα βραδινό σε κάποιο σαλόνι με μουσική η οποία σίγουρα θα περιείχε κάποια leader, κάποια γερμανικά έντεχνα τραγούδια, αλλά που μπορεί να είχε επίσης και κάποια έργα για σόλο πιάνο, κάποιες από τις μουσικές στιγμές του Σούπερ, της Moment Musical, είτε της Impromptu, επίσης εξαιρετικά όμορφα και γεμάτα εκφραστικότητα έργα. Άλλωστε η εκφραστικότητα εδώ πλέον, μπορούμε να πούμε τα όρια της εκφραστικότητας στη μουσική του ρομαντισμού, διευρύνονται συνεχώς. Φτάνουμε πλέον και στα άκρα και θα το δούμε αυτό. Άλλη μία απεικόνιση Σουμπερτιάδας από ένα σαλόνι της Βιέννης, αυτό βεβαίως 100 χρόνια μετά τη γέννηση του Σούμπερτ, επίσης μετά θάνατον, αλλά επειδή ήταν με χρωματάκι έτσι ήθελα να σας τη δείξω, από τον Γιούλιους Σμιτ. Και εδώ βεβαίως βλέπουμε πολλούς από τους φίλους του Σούμπερτ. Οι φίλοι του ήταν αστεί της Βιέννης και απολάμβαναν αυτές τις μουσικές παύλα λογοτεχνικές βραδιές, και σκεφτείτε ότι σε μια εποχή που η ψυχαγωγία σε άλλες μορφές δεν προσφέρεται τόσο εύκολα, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ψυχαγωγία βραδινή το να διαβάσεις κάποια ποίηματα, το να τα ακούσεις μελοποιημένα από τον συνθέτη τους, το να ακούσεις κάποια κομμάτια ή κάποιους αυτοσχεδιασμούς στο πιάνο, μπορεί και κάποιους συνδυασμούς πιάνο, βιολί, φλάουτο, τσέλο, άρπα, οι οποίοι θα επιτρέψουν στα μέλη εδώ του αστικού σαλονιού να ταξιδέψουν για λίγη ώρα υπό τους ήχους αυτής της μουσικής. Ο βασιλιάς των Ξωτικών λοιπόν είναι το κομμάτι που εμπνέεται από το ομώνυμο ποίημα του Goethe, ο Σούμπερτ, Der Erlkönig. Και εδώ βλέπουμε ένα ακόμη στοιχείο το οποίο είναι ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά του ρομαντισμού, δηλαδή η γοητεία του υπερφυσικού, το φανταστικό. Τον 19ο αιώνα οι καλλιτέχνες εμπνέονται πολύ περισσότερο όχι από την πραγματικότητα, αλλά από αυτό που ξεπερνά τα όρια της πραγματικότητας, από το φανταστικό, από το υπερφυσικό. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε ένα υπερφυσικό πλάσμα φανταστικό, δεν υπάρχει, ο βασιλιάς των Ξωτικών, όπως και ο Άγιος Βασίλης βεβαίως, για όσους δεν το ήξεραν, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για ένα φανταστικό πλάσμα. Ο βασιλιάς των Ξωτικών είναι ένα αποκοίημα του γερμανικού και σκανδιναβικού folklore και υποτίθεται ότι είναι αυτός που παίρνει τη ζωή από μικρά παιδιά. Ήταν, ας πούμε, η εξήγηση που μπορούσαν να δώσουν στη λαϊκή παράδοση για το ποιος είναι ο λόγος που πεθαίνουν μικρά παιδιά. Και εδώ επίσης, εκτός του υπερφυσικού, βλέπουμε και ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο του ρομαντισμού, την γοητεία που είχαν οι καλλιτέχνες γενικά με την φύση. Η φύση όμως πλέον τον 19ο αιώνα δεν είναι φιλική προς τον άνθρωπο. Η φύση του 18ου αιώνα και αυτό που βλέπουμε κυρίως σε πίνακες ή διαβάζουμε μέσα από διηγήματα, μυθιστορήματα, είναι μια φύση η οποία καλοδέχεται τον άνθρωπο στα δάση της, στα ποταμάκια της, στα βουναλάκια της. Πλέον, καθώς αλλάζουμε εδώ εποχή και στυλ, η φύση του ρομαντισμού, και γι' αυτόν επιπλέον το λόγο γοητεύει τους καλλιτέχνες, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, είναι τρομακτική, είναι απειλητική. Δεν είναι καθόλου φιλική για τον άνθρωπο. Και είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε και εδώ σε αυτό το χαρακτικό, όπου ο πατέρας, κρατώντας στα χέρια του το άρρωστο παιδί, καβάλα πάνω στο άτι του, κυνηγέται από τον βασιλιά των Ξωτικών, και δίπλα οι κόρες του προσπαθούν επίσης να γοητεύσουν τον νεαρό μικρούλι και να του πάρουν την ψυχή, να τον σκοτώσουν στην ουσία. Η φύση λοιπόν είναι, όπως είπαμε, αρκετά τρομακτική και απειλητική. Ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους του ρομαντισμού, που μας άφησε εξαιρετικούς πίνακες οι οποίοι αποδεικνύουν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό της εποχής, είναι ο Κάσπαρ Ντάβιτ Φρίντριχ. Εδώ βλέπουμε ερείπια, ερείπια στο δάσος, ένα αβαΐο, τα ερείπια, την πύλη του αβαΐου που κάποτε υπήρχε εκεί, σε ένα δάσος με βελανιδιές. Η βελανιδιά είναι αγαπημένο δέντρο για θρίλερ της εποχής, απεικονισμένα στους πίνακες που θα σας δείξω, και κάπου κάτω από την πύλη και λίγο πιο πέρα κάποιες σκιές, μαυροφορεμένοι μοναχοί, κάπου υπάρχει και ένας λάκκος καμένος εκεί μπροστά τους, δεξιά θα δείτε κάποιον λίγο πιο μεγάλο σταυρό, έτσι στραβά τοποθετημένο, και αριστερά τους επίσης αχνοφαίνονται κάποιοι σταυροί. Είναι σαν να λέμε σπούκι, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση αρκετά τρομακτική στην φύση. Ακόμη και όμως όταν κατά τα φαινόμενα δεν φαίνεται να είναι τόσο απειλητική η φύση, υπάρχει αυτή η ερήμωση, υπάρχει η απομόνωση, το μοναχικό δέντρο, και αρχίζεις και αναρωτιέσαι γιατί, τι άραγε να αντικατοπτρίζει αυτό. Το μοναχικό δέντρο βεβαίως μπορεί να αποκτήσει παρέα και να γίνει κατεξοχήν χιτσκοκικό θρίλερ, «Δέντρο με κοράκια», 1822, άλλη μια πολύ γνωστή εδώ απεικόνιση από τον Φρίντριχ. Και βεβαίως, να τη, η βελανιδιά μας, δρύς στο χιόνι, πάλι ένα μοναχικό, κακομυριασμένο δέντρο θα έλεγε κανείς, το οποίο έχει χτυπηθεί από τα καιρικά φαινόμενα, και όταν βέβαια δεν είναι μόνο του το δέντρο, μπορεί να είναι μόνος του ένας άνθρωπος. Ο οδηπόρος μας εδώ έχει φτάσει στην κορφή ενός βουνού και ατενίζει πέρα μακριά, κοιτάει πάνω από μια θάλασσα ομίχλης. Και βεβαίως τα προφανή ερωτήματα είναι: ποιος είναι αυτός ο Κύριος, πώς έφτασε εκεί, γιατί μας έχει γυρισμένη την πλάτη του και είναι τόσο αγενής, τι κοιτάει. Και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε σιγά σιγά ότι αυτοί οι πίνακες ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερο μια απεικόνιση της ανθρώπινης ψυχής, η οποία νιώθει αυτόν τον τρόμο, αυτήν την μοναξιά, την απομόνωση, και ακόμη και όταν δεν είναι έξω στη φύση ο μοναχικός μας οδηπόρος, μπορεί να είναι μια γυναίκα επίσης αγενέστατη, μας έχει γυρίσει την πλάτη. Ποια είναι, γιατί κοιτάει έξω από το παράθυρο, τι κοιτάει έξω από το παράθυρο, γιατί βρε παιδί δεν βγαίνει έξω από την πόρτα να το δει, τι είναι αυτό που κοιτάει. Πολλά ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με τον ψυχολογικό κόσμο του ανθρώπου της εποχής αυτής του ρομαντισμού. Η ίδια το μαλάκι λίγο διαφορετικό θα έλεγα, η οποία έχει βγει επιτέλους έξω στη φύση και πάλι με την πλάτη γυρισμένη. Μα μήπως δεν είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι? Μήπως ακριβώς αυτό το στοιχείο της υποκειμενικότητας είναι που μπορεί να μας κάνει να μπούμε εμείς, άντρες ή γυναίκες, μέσα σε αυτούς τους πίνακες και να βρεθούμε εκεί και να αφήσουμε τη φαντασία μας να μας παρασύρει. Γυναίκα λοιπόν πρώτου ανατέλλοντος ηλίου. Ακόμη και όταν είναι παρείτσα, δύο άντρες ατενίζουν το φεγγάρι, αλλά εδώ θα ήθελα παρακαλώ να προσέξετε αυτό το εξαιρετικά απεικονισμένο δέντρο, το οποίο θυμίζει εκείνο το δέντρο που κινείται στον Χάρι Πότερ και πάει και είναι έτοιμο να τους γραπώσει μαζί με τους φίλους του και να τους πετάξει. Δεν ξέρω όσοι έχετε δει τέλος πάντων Χάρι Πότερ, αλλά μιλάμε για δέντρο βγαλμένο από θρίλερ. Οι ρίζες έχουν βγει μισές τουλάχιστον και παραπάνω έξω και είναι σαν να κινούνται απειλητικά, σαν ξύλινα χέρια τα οποία κινούνται για να πιάσουν τους δύο άνδρες, οι οποίοι βρέθηκαν έτσι τυχαία ένα βραδινό να ατενίζουν το φεγγάρι. Νομίζω ότι η συνάφεια είναι προφανής. Εδώ ο άνδρας συνοδεύεται από μια γυναίκα, πάλι ένας γνωστός πίνακας του Φρίντριχ, και οι δύο ατενίζοντας το φεγγάρι με το αγαπημένο μας θρυλερικό δέντρο. Τρομακτική φύση, απειλητική για τον άνθρωπο, έντονα ψυχολογικά ερωτήματα, υποκειμενικότητα, όλα αυτά στοιχεία του ρομαντισμού. Και επιστρέφουμε στον φίλο μας τον Ερλκένιχ, τον βασιλιά των Ξωτικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή έρχεται από διαφορετική κάμερα και κυνηγάει τον πατέρα με το παιδί, ο οποίος προσπαθεί να το οδηγήσει στην ασφάλεια. Η φύση και πάλι όμως δεν είναι καθόλου ευπρόσδεκτη προς τους δύο καβαλάριδες και είναι όντως αρκετά τρομακτική. Αυτή η απεικόνηση περίπου 15 χρόνια μετά τη μελοποίηση του Σούμπερτ. Τι διαβάζει λοιπόν ο Σούμπερτ? Σε ηλικία 17 ετών, και το επισημαίνω αυτό, σε ηλικία 17 ετών ο Φραντς Σούμπερτ διαβάζει Γκέτε και διαβάζει ένα από τα κορυφαία δημιουργήματα του πατριάρχη της γερμανικής λογοτεχνίας, ο οποίος εμπνέεται από το σκανδιναβικό folklore, μεταφρασμένο από τον Herder, και γράφει αυτό το ποίημα για έναν πατέρα ο οποίος καλπάζει με το γιο του μέσα στη νύχτα και τον άνεμο, προσπαθώντας να τον οδηγήσει στην ασφάλεια, γιατί προφανώς το παιδί νοσεί, ασθενεί βαριά, κυνηγέται μέσα στα παραλυρήματά του. Το παιδί προφανώς έχει ψηλό πυρετό από τον βασιλιά των Ξωτικών. Θα το διαβάσουμε και θα δείτε πόσο όμορφα δομημένο είναι, και τελικά δεν καταφέρνει να επιβιώσει. Ο Φραντς Σούμπερτ λοιπόν αντλεί έμπνευση από αυτό το ιδιαίτερα δυνατό, δυναμικό ποίημα του Γκέτε σε ηλικία μόλις 17 ετών. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό το ποίημα? Έχουμε τον αφηγητή, ο οποίος μας βάζει στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει ο πατέρας, το αγόρι, θα δούμε παρακάτω τον βασιλιά των Ξωτικών, διάφοροι διάλογοι εκεί ανάμεσα στο βασιλιά, το αγόρι, τον πατέρα, και στο τέλος και πάλι ο αφηγητής. Επιστρέφω για να δείτε και να ακούσουμε μαζί πόσο Σούμπερτ καταφέρνει να μας βάλει ακριβώς μέσα στη σωστή ατμόσφαιρα της νύχτας, με την απειλητική φύση παντού γύρω μας, με την ένταση και την αγωνία, την απόγνωση ίσως του πατέρα, ο οποίος κρατάει στα χέρια του το παιδί του που ασθενεί βαριά. Ο αφηγητής λοιπόν ρωτάει ποιος καρπάζει τόσο αργά μέσα στη νύχτα και τον άνεμο. Είναι ο πατέρας με το παιδί του. Κρατάει το αγόρι σφιχτά στην αγκαλιά του, το σφίγγει με ασφάλεια, το κρατάει ζεστό. Ας το ακούσουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά γλαφυρό το πώς ο Σούμπερτ έχει ενσωματώσει και έναν ακόμη πρωταγωνιστή, εκτός από τον αφηγητή, τον πατέρα, τον γιο, τον βασιλιά. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, είναι το άλογο. Αυτός ο καλπασμός με τα τρίχα είναι εξαιρετικά επιτυχημένη είσοδος για αυτό το τραγούδι που μας βάζει ακριβώς μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της αγωνίας και του έντονου καλπασμού μέσα στη νύχτα. Τώρα, αν σας ρωτούσα εσείς ως συνθέτης πώς θα διαφοροποιούσατε, αφού γνωρίζουμε ότι αυτό το γερμανικό lied προφανώς θα τραγουδηθεί από έναν και μόνο άντρα, μπορεί και γυναίκα, θα το δούμε αργότερα, από έναν τραγουδιστή, εν πάση περιπτώσει. Πώς θα διαφοροποιούσαμε τον πατέρα από το παιδί, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Το προφανές ποιο θα ήταν? Έναν έχουμε έτσι κι αλλιώς, είναι υποχρεωτικό. Ένας, σόλο φωνή. Μήπως ο μπαμπάς θα μπορούσε να είναι λίγο πιο χαμηλός? Ο τραγουδιστής δεν μπορεί να αλλάξει είδος φωνής. Τι μπορεί να αλλάξει? Ρεζίστρο, περιοχή όπου τραγουδάει, να πάει πιο χαμηλά, και επίσης μπορεί να αλλάξει το ηχόχρωμα της φωνής του, το τέμπρο. Ακούστε λοιπόν τον πατέρα, ο οποίος ρωτάει το παιδί του, γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου με τέτοιο φόβο? Χαμηλά. Και από εκείνη την νότα, ο γιος, μέσα στην αγωνία, πατέρα, δεν βλέπεις το βασιλιά των Ξωτικών με το στέμα και το μανδύα του? Πάλι χαμηλά ο μπαμπάς. Και μετά αυτό το όμορφο παιχνίδι με τις διαφορετικές περιοχές, μπαμπάς χαμηλά, γιος πιο ψηλά, έρχεται ο βασιλιάς. Εδώ πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ένα παιδόφιλο ρεμάλι, θα σας το πω πολύ απλά, έτσι, γιατί δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα τον βασιλιά των Ξωτικών, τόσα χρόνια που σχετίζομαι με αυτό το τραγούδι. Και κοιτάξτε, πλάκα κάνω έτσι, αλλά ακούστε πόσο αριστοτεχνικά ο Σούμπερτ αλλάζει την ατμόσφαιρα από το τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα και δίνει στον βασιλιά ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Γιατί? Γιατί εδώ τι έρχεται να κάνει στο παιδί? Να το γοητεύσει, να το σαγηνεύσει, να το πείσει, να τον ακολουθήσει. Έλα μαζί μου, έτσι. Εσύ αγαπητό μου μαζί του, λέει, αγαπητό μου παιδί, έλα μαζί μου. Θα παίξω μαζί σου τα πιο όμορφα παιχνίδια. Πολλά χρωματιστά λουλούδια φυτρώνουν στην ακτή. Η μητέρα μου έχει πολλές χρυσαφένιες φορεσιές. Το ακομπανιαμέντο εδώ λοιπόν από το πιάνο αλλάζει και από τον καλπασμό γίνεται χορευτικό. Επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό πόσο ακραίες αντιθέσεις δυναμικής θα ακούσουμε σε αυτό το τραγούδι. Μόλις ήρθε εδώ ο βασιλιάς, για να γίνει ακόμη πιο σπούκι, πιο σαγηνευτικός και creepy, μπρεμαλοειδέστατος έτσι, πήγε σε πιανίσιμο. Αγαπητό μου παιδί, σαν να του ψιθυρίζει. Και όντως του ψιθυρίζει, αν δείτε τι λέει στη συνέχεια το παιδί. Δεν ακούς πατέρα τι μου ψιθυρίζει ο βασιλιάς των Ξωτικών? Ο πατέρας φυσικά καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι τούφος, δεν είναι ηλίθιος. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ηρεμήσει το παιδί. Ηρέμησε παιδί μου, ο άνεμος είναι που θροίζει στα ξερά φύλλα, μην ανησυχείς. Συνεχίζει ο βασιλιάς, πάει να τον σαγηνεύσει, το αγόρι σε μεγαλύτερη απόγνωση. «Πατέρα μου, δεν βλέπεις λοιπόν εκεί τι γίνεται?» «Γιέ μου, γιέ μου, είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι, καλέ μου, το βλέπω καθαρά». Πάλι κάνει τον χαζό για να τον ηρεμήσει. Υπάρχει όμως και μια τρίτη φορά, κοιτάξτε, «Πατέρα, πατέρα, τώρα μ' αρπάζει». Τώρα, προσέξτε, πήδηξα αρκετά για να δείτε τι κάνει ο Σούμπερτ εδώ. Πρώτη φορά που ακούμε το αγόρι, έρχεται και εκφράζει την απόγνωσή του και τον τρόμο του έτσι. Τη δεύτερη φορά είναι έτσι. Και την τρίτη φορά πώς λοιπόν ο Σούμπερτ καταφέρνει να απεικονίσει μουσικά την ολοένα και αυξανόμενη δραματικότητα και απόγνωση του παιδιού? Πηγαίνει όλο και πιο ψηλά τις τρεις αυτές κραυγές του. Mein Vater, mein Vater, mein Vater. Όλο και πιο ψηλά, γιατί όσο πλησιάζουμε προς το τέλος είναι αναπόδραστο το αποτέλεσμα. Για να τα ακούσουμε λοιπόν τώρα όλο μαζί. Συγγνώμη, εδώ είμαστε. Και τώρα ο βασιλιάς επιστρατεύει όλο του το οπλοστάσιο. «Καλό μου παιδί, θέλεις να έρθεις μαζί μου? Οι κόρες μου θα σε υπηρετούν τόσο καλά». Τις θυμάστε τις κόρες μεταφιεσμένες σε απειλητικά δέντρα? «Οι κόρες μου σέρνουν κάθε βράδυ το χορό, θα σε λυκνίζουν, θα σου χορεύουν, θα σου τραγουδούν για να αποκοιμηθείς, θα σου μαγειρεύουν». Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να έρθεις μαζί μας. Του παιδιού απεικονίζεται αμέσως αυξημένη. Είναι και φαρμακερή. «Σ' αγαπώ, η ωραία σου μορφή με γοητεύει, αλλά αν δεν είσαι πρόθυμος, so brauch ich Gewalt. Θα χρησιμοποιήσω βία». Και θα δείτε πως σε εκείνο το σημείο ο βασιλιάς αλλάζει εντελώς το ύφος του και από εκεί που είναι και πάλι σαγηνευτικός και τον προσκαλεί, «Έλα μαζί μου, αλλά αν δεν είσαι πρόθυμος, θα χρησιμοποιήσω βία». Ήθελα λίγο πιο πάνω την ένταση γενικώς, κύριε Στέλιο, σας παρακαλώ, γιατί δεν είμαστε αρκετά τρομακτικοί. Ας τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Και τώρα πατάει το άλογο. Τι άλλο να κάνει κάποιος στα 17 του. Και επειδή αξίζει να δείτε τον Dietrich Fischer-Dieskau να το ερμηνεύει, ας ακούσουμε και ας δούμε. Και επειδή έχουμε συνδέσει πολύ αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο με ανδρικές ερμηνείες και φυσικά με του κορυφαίου Dietrich Fischer-Dieskau, ο προθιερέας του γερμανικού Λιντ, θα ήθελα να δούμε μαζί Ποιο είναι τελικά το εγγενές δραματικό περιεχόμενο αυτού του μουσικού είδους, το οποίο δεν περιέχει ούτε σκηνοθεσία, ούτε ενδυματολογία, ούτε σκηνικά. Στέκεται κάποιος δίπλα από ένα πιάνο και κάνει τα πάντα με τη φωνή του και με 2-3 αλλαγές στο ηχόχρωμα και ίσως και στην μορφή του. Εδώ με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας θα ήθελα να δούμε μια εξαιρετική Αμερικανίδα σοπράνο, την Jessye Norman, να δραματοποιεί λίγο περισσότερο και να το κάνει εντελώς spooky, θρυλερικό. Jessye Norman, και θα δείτε κιόλας πώς γυρίζεται αυτό που βλέπουμε. Λέγεται ότι ο Γκέτε εμπνεύστηκε αυτό το ποίημα όντας επίσκεψη σε κάποιον φίλο του και μέσα στη νύχτα άκουσε καλπασμούς απ' έξω και την επόμενη μάθαν ότι ήταν όντως ένας πατέρας με το παιδί του που πήγαινε στο γιατρό, αλλά δεν το πρόλαβε. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να συναντήσω τη Τζέσι Νόρμαν βράδυ σε καμιά γωνία. Προχωρούμε. Και είναι σοπράνο, αλλά ακούσατε ότι όταν έκανε τον πατέρα ήταν πιο τρομακτική και από τον παπά μας. Δηλαδή, ειδικά όταν άλλαζε το χρώμα της και γινόταν σαν γενευτικός βασιλιάς των Ξωτικών ή τρομαγμένο παιδί. Είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα τη συναυλία αυτήν στους στήλους του Ολυμπίου Διός, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι κορυφαία μονοδός. Και περνάμε σε ένα άλλο είδος μουσικής του ρομαντισμού. Εδώ είναι η ποίηση και η δεξιοτεχνία ενίοτε συνδυασμένες και στο ίδιο έργο. Προορισμένη η μουσική για σόλο πιάνο και πάλι για μικρές συγκεντρώσεις σε σπίτια, σε σαλόνια αστικά ή στα ρεσιτάλ των βιρτουόζων, οι οποίοι εκτός από τα έσοδα από την κυκλοφορία των έργων τους, επίσης και από τα μαθήματα έδιναν και ρεσιτάλ για να ζήσουν. Μιλούμε και για τον Λίστ και τον Σοπέν. Εδώ λοιπόν αντιπροσωπευτικοί συνθέτες και πάλι ο Φραντς Σούμπερτ, το Αντρόγινο Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν, ο Φρεντερικ Σοπέν, ο Φραντς Λίστ, ο Φέλιξ Μέντελσον και ο Γιοχάνες Μπραμς. Εδώ μιλούμε τις περισσότερες φορές για μινιατούρες. Άλλο ένα στοιχείο που ίσως θα ακούσατε από τον μακρύ υπότιτλό μου, μινιατούρες και μνημιώδη έργα. Άλλο ένα στοιχείο των αντιθέσεων και των άκρων που συναντούμε στο ρομαντισμό. Έργα που κρατούν 1,5 λεπτό, 2,5, αλλά και έργα που υπερβαίνουν τη μισή ώρα, τα 40 λεπτά, όταν μιλούμε π.χ. για τη Φανταστική Συμφωνία του Μπερλιόζ και όχι μόνο. Τα περισσότερα από αυτά όμως τα μικρά έργα, τις μινιατούρες για σόλο πιάνο, είναι μονομερή και συνήθως σε αυτή την φόρμα που ονομάζουμε τριμερή ΑΒΑ, δηλαδή ξεκινάει με ένα τμήμα και ένα βασικό θέμα, στη συνέχεια στο Β συμβαίνει κάτι διαφορετικό για αντίθεση και στο τέλος θα επιστρέψει είτε αυτούσιο είτε ελαφρώς τροποποιημένο το αρχικό τμήμα, άρα θα είναι ΑΒΑ ή ΑΒΑ τόνος, παραμένει μια τριμερής φόρμα. Τι συνθέτουν λοιπόν αυτοί οι μουσουργοί? Πρώτα απ' όλα κομμάτια που φέρουν περιγραφικούς τίτλους, τα ονομάζουμε χαρακτηριστικά κομμάτια, και οι τίτλοι αυτοί φυσικά εδώ εξάπτουν τη φαντασία του ερμηνευτή αλλά και του ακροατή. Μιλάμε για τίτλους όπως «Η Παπιλιόν» του Σούμαν, «Πεταλούδες», «Ερβάτουμ», «Προσμονή», «Αραμπέσκ», «Νυχτερινό», «Το Νυχτερινό», «Τα Νυχτερινά» του Τζον Φίλτ, «Τα Νυχτερινά» του Φρεντερίκ Σοπέν. Ήταν κομμάτια τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να μας βάλουν στην ατμόσφαιρα του βραδινού. Σκεφτείτε ένα απαλό φως από το λαμπατέρ στο σαλόνι μετά τις 8:30-9, απαλή μουσική από το CD player, χαμηλός φωτισμός και ίσως μια ευκαιρία για μια ενδοσκόπηση, για μια ανασκόπηση της ημέρας. Νυχτερινά λοιπόν. Επίσης οι συνθέτες αυτοί του ρομαντισμού γράφουν πολλούς χορούς, εμπνέονται από τη λαϊκή παράδοση της χώρας τους. Ο Σοπέν ως μετανάστης Πολωνός, ο οποίος σε ηλικία 21 ετών φτάνει στο Παρίσι και ζει τα υπόλοιπα χρόνια της σύντομης ζωής του, 1810-1849 ο Σοπέν, σύντομη η ζωή του. για να εκτονώσει, ας πούμε, την νοσταλγία της πατρίδας του, γράφει πολωνέζες, μαζούρκες, αλλά και βάλς, που είναι ο πανευρωπαϊκός χορός του 19ου αιώνα. Επίσης, έχουμε και etude, σπουδές, όπως μια μαθητριά μου το είπε πρόσφατα, ετουντές. Οι σπουδές είναι κομμάτια μελέτης, τα οποία στην εποχή του κλασικισμού που προηγήθηκε, επιτελούν κυρίως αυτή τη λειτουργία, δηλαδή να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε, να ξεπεράσουμε, να υπερπηδήσουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Είτε είναι η ομοιογένεια των δακτύλων, είτε το να παίζουμε κλίμακες πάνω κάτω ή αρπισμούς, άρα καλύπτοντας περισσότερες, μεγαλύτερες αποστάσεις, με το δεξί, με το αριστερό. Τώρα όμως, στον ρομαντισμό αποκτούν ένα επιπλέον στοιχείο. Εκτός από κομμάτια μελέτης που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη δεξιοτεχνία μας, έχουν και μουσική αξία. Επομένως, είναι κατάλληλα και για ρεσιτάλ. Εδώ βλέπουμε τον φίλο μας, τον Φρεντερίκ Σοπέν, όλη μια παρέα με τον Eugène Delacroix, στην συγκεκριμένη εξαιρετικά ρομαντική απεικόνιση του συνθέτη. Έχουμε τον Σοπέν σε ηλικία 28 ετών, στο Παρίσι φυσικά, μια ασθενική φύση, ο οποίος ήδη βλέπετε στα 39 του δείχνει πάνω από 45 και δυστυχώς φεύγει νωρίς, έπειτα από μια φλογερή περιπέτεια με την Γεωργία Σάνδη που είδαμε στον φανταστικό αρχικό πίνακα να κάθεται δίπλα στον Αλέξανδρο Δουμά. Ο Σοπέν λοιπόν, όπως σας είπα, έγραψε αρκετά νυχτερινά και θα ήθελα να ακούσουμε μαζί από την Βαλεντίνα Λισίτσα ένα από τα πιο γνωστά του, επίσης σε τριμερή φόρμα, ΑΒΑ. Θα ακούσετε ένα πανέμορφο αρχικό θέμα, το οποίο επανέρχεται ξανά και ξανά, αλλά με ελαφρές τροποποιήσεις, με στολιδάκια, διακοσμήσεις, ένα πανέμορφο κοψοτέχνημα. Πάμε να τα ακούσουμε. Ας το σταματήσουμε εδώ. Ήταν το νυχτερινό έργο 9, αριθμός 2, σε μη υφεσιμίζωνα, από τα πιο γνωστά νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπέν. Σοπέν βεβαίως χωρίς δεξιοτεχνία, μόνο με ποίηση, δεν μπορεί να τον αφήσουμε έτσι. Και εδώ βλέπετε τον χαμογελαστό Μπορίς Μπερεζόφσκι, έναν από τους κορυφαίους Ρώσους πιανίστες, να σπάει πλάκα με την επαναστατική λεγόμενη σπουδή του Σοπέν. Είναι η μία από τις 27 σπουδές που έγραψε ο Σοπέν. Υπάρχουν δύο σετ των 12 και τρεις μόνες τους. Αυτή η συγκεκριμένη είναι σε το ελάσσονα. Η ελάσσονα πάντα έχει είτε κάποιους συσχετισμούς με θλίψη, με οδύνη, με πόνο, πίκρα, δραματικότητα, επαναστατικότητα. Εδώ το επαναστατικό στοιχείο συνοψίζεται κυρίως στο δεξί χέρι, το οποίο παίζει αυτό το πολύ γνωστό μοτίβο. Σαν κάποιος να υψώνει τη γροθιά του επαναστατικά, ενώ το αριστερό χέρι, που είναι και το στοιχείο που καθιστά αυτό το έργο μια σπουδή, δηλαδή κομμάτι για μελέτη που όμως εδώ έχει και μουσική αξία, γιατί μιλάμε για τον ρομαντισμό, ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω, είναι πολύ γνωστό. Στατικό μοτίβο του δεξιού χεριού. Για να δούμε λοιπόν πώς το παίζει εδώ αυτό το έργο, η σπουδή λοιπόν, η περίφημη επαναστατική του Φρεντερίκ Σοπέν, τον Μπορίς Μπερεζόφσκι.